In Business News. Ο Σύνδεσμος Αιωλικής Ενέργειας ως οντότητα, παρέχοντας μια εμπορική δραστηριότητα μέσω των μελών του, εδώ και περίπου ένα χρόνο αναδείξαμε ότι το μέλλον της αιωλικής ενέργειας, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι η θάλασσα και είναι τα πλωτά αιωλικά. Χθες είχαμε συνάντηση με την Εθνική Αρμόδια Αρχή των έργων κοινού ενδιαφέροντος, το λεγόμενο ΕΚΕ ή στα αγγλικά Project of Common Interest του Υπουργείου Ενέργειας. Είχαμε συνάντηση με την προϊστάμενη και των λειτουργών που χειρίζουν τέτοια θέματα και θα ετοιμάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση αρχικά για το Υπουργείο, ούτως ώστε μέχρι το 2021 να είμαστε σε θέση να υποβάλουμε ως Κύπρος, και ως φορέας εντολής αυτής θα είναι ο Σύνδεσμος Αιωλικής Ενέργειας, μια συγκεκριμένη πρόταση για έργο κοινού ενδιαφέροντος με αντλήση σοβαρών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν πλωτό αιωλικών στα όρια της δικής μας ΑΟΣ. Βεβαίως από τον Απρίλιο του 2019 έχουμε μια συναντήληψη, θα λέγαμε, αρχική συναντήληψη με τον αντίστοιχο Σύνδεσμο της Ελλάδας, ο οποίος είναι η Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας της Ελλάδος, και προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει προοπτική συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας, διότι πρέπει να συνδέει δύο χώρες τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, ούτως ώστε να υποβάλουμε μια κοινή πρόταση για ένα έργο μεγαλύτερο, πάνω από 100 ΜΒ, που θα αφορά πλωτή μονάδα. Και όντως χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, μεγάλη υποδομή. Όμως το θετικό είναι ότι το Υπουργείο το αντικρίζει θετικά και μπορεί να μας στηρίξει σε αυτό το κομμάτι. Και αισιοδοξούμε και εμείς ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό το πράγμα, διότι είναι ένα από τους τομείς που η Κύπρος θεωρώ ότι υστερεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος. Έχουν τρία έργα τώρα που τρέχουν, ενώ οι άλλες χώρες, ακόμα και πιο μικρές, τρέχουν πολύ περισσότερα έργα. Οπότε είναι ένα έργο που προσφέρεται για την Κύπρο και θέλουμε ως σύνδεσμο να το διεκδικήσουμε.